Ο μεγάλος ευνοημένος ήταν ο Ολυμπιακός Βόλου από τις απώλειες των Ηρακλή και Λαμίας σε Ζάκυνθο και Λάρισα αντίστοιχα στα ντέρμπι του Βορείου Ομίλου που άνοιξαν την αυλαία της 22ης αγωνιστικής της Football League. Η ομάδα του Βόλου θα έχει έτσι την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από τις δύο πρώτες θέσεις με νίκη επί του Εγινιακού την Κυριακή στο ΕΑΚ του Βόλου. Ο Ηρακλής, που είναι ο πρωτοπόρος, άφησε 2 βαθμούς στη Ζάκυνθο, ενώ η Λαμία, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δεν μπόρεσε να πάρει τίποτα από το παιχνίδι με τον Τύρναβο στο Αλκαζάρ. Ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία να πλησιάσει στους 2 βαθμούς στη δεύτερη θέση και φυσικά οι ελπίδες του για να την κατακτήσει στις τελευταίες αγωνιστικές είναι πάρα πολλές. Παράλληλα, θα μειωθεί και η διαφορά από την κορυφή, μπαίνοντας με μικρότερη διαφορά στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι συνέχισαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τον Εγινιακό την Κυριακή, με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο να ρίχνει το βάρος στον τομέα της τακτικής. Προβλήματα δεν υπάρχουν και ο νεαρός τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Ο Γιώργος Γιαννουλάκης από την Ένωση Χανίων ορίστηκε να διευθύνει την κυριακάτικη αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό Βόλο και τον Εγινιακό. Βοηθοί του θα είναι οι Καλφάκης και Κοντζαμανίδης από Χανιά και Πειραιά αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, στις 5 Απριλίου θα διεξαχθεί το Θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό Βόλο και Αναγέννηση Καρδίτσας για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Καρδίτσας και θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι.